Καλημέρα. Κυριακή είναι σήμερα. Εμείς όπως βλέπετε είμαστε ήδη στο αυτοκίνητο. Πρωί πρωί σήμερα βγήκαμε γιατί πάμε βόλτα. Επειδή έχει πάρα πολύ καλό καιρό σήμερα, πάμε Χαλκίδα. Ναι, μπαμπά. Ναι. Προς τη Χαλκίδα πάμε και θα δούμε. Θα φτάσουμε. Έχει πάρα πολύ κίνηση, πολλά αυτοκίνητα. Όλοι βγαίνουν μάλλον λόγω καιρού και λόγω τρίμερου. Κάπου πάνε. Θα αργήσουμε να φτάσουμε. Καλημέρα, Τόνια. Γεια σου, Βασίλη. Κοιτάξτε. Τι έχεις? Αυτοκινητάκι. Μπράβο. Αυτά λοιπόν. Θα σας πάρουμε και εσάς μαζί μας να δείτε τι θα δούμε κι εμείς όσο περάσουμε. Κάνουμε τη βολτίτσα μας στην παραλία. Λίγο να πάρουμε καθαρό αέρα. Αυτά. Επίσης ξέχασα να σας πω καλό μήνα και καλή άνοιξη. Αυτά. Αφού ήδη είναι άνοιξη. Ναι, ναι, σήμερα. Σήμερα, Βασίλη. Το μήνυμα που το είπες. Και όμως μ' αρέσει, επειδή είναι πρώτη μέρα του μηνός και είναι, θεωρείται ότι ξεκινάει η άνοιξη και ο καιρός είναι το έτσι ωραίος, ε. Ανοιξιάτικος. Ανοιξιάτικος και αισθάνεσαι έτσι μέσα σου μια... αισθάνεσαι μέσα σου έτσι μια άνοιξη, όπως λέει ο παπάς. Μια άνοιξη, ναι, έτσι αισθάνεσαι. Εσείς το έχετε αυτό ή μόνο εμείς αισθανόμαστε έτσι? Κοιτάξτε εδώ κίνηση που έχει για τη γέφυρα. Χάμος. Θα αργήσουμε πάρα πολύ νομίζω. Δεν ξέρω αν φαίνεται στη κάμερα. Φαίνεται. Κοιτάξτε εδώ. Δεν φαίνεται. Μέχρι πάνω στο βουνό όλα αυτοκίνητα. Δύο λωρίδες. Πολύ κόσμο φεύγει σήμερα. Ήταν καλή ιδέα να πάμε στη Χαλκίδα. Ήταν πολύ καλή ιδέα, ναι. Δεν πειράζει. Θα βγούμε λίγο έξω. Κάτσε να ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα να πάρουμε αεράκι. Γιατί ζεστανόμαστε. Μια χαρά. Αυτό, σαν αναμονή. Όποιος ήταν σήμερα Κυριακή, μεσημεράκι προς τη Χαλκίδα, γράψτε μας κάτω στα σχόλια. Φτάσαμε στη Χαλκίδα και τώρα κάνουμε βόλτα εδώ. Έχει πάρα πολύ κόσμο, χαμόνι είναι εδώ. Δεν μπορείς να περάσεις πίσω και μπροστά, χαμός. Δεν είναι θάλασσα. Αυτό την ερώτησα. Εγώ. Τι είμαι, μας αρέσει εδώ. Ε,
έτσι. Γιατί? Πάρα πολύ κόσμο, δεν μου αρέσει. Ναι. Έκανε πριν τον πριν. Ναι. Για πες μας, τι φορά σήμερα. Αυτά. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Τέλεια. Ναι. Πρόσεχε μην πάει μέσα στη θάλασσα. Θα έχουμε μεγάλη περιπέτεια. Το κάνουμε βόλτα τώρα που θα πάμε κάπου να πάμε. Λογικά σε καμιά ταβέρνα. Αλλά θέλω κάπου πιο μακριά γιατί δεν μπορώ εδώ. Έχει τόσο κόσμο, δεν ξέρω. Κοιτάξτε εκεί η θάλασσα. Οπα! Και λακκούβες κιόλας. Είναι ωραία, Τόνια, πολύ ωραία. Αφού έχω ανοίξει εγώ το παράθυρο. Εσύ να κλείσει το παράθυρο. Κλείσε, Βασίλη, τι θα κάνει ρεύμα και θα αρρωστήσουμε όλοι. Μασκά. Εντάξει, λίγη υπομονή, Βασίλη. Τώρα από να θα φτάσουμε. Οπα! Μπαμπά! Τι να κάνω. Φτάσαμε τώρα στο χωριό. Δεν ξέρω ποιο είναι. Είναι βαθύ, είναι αυλίδα. Είναι από τα δύο. Δεν γνωρίζουμε. Αλλά εδώ είναι ο καιρός εντελώς διαφορετικός. Φυσάει πάρα πολύ. Κοιτάξτε εδώ η θάλασσα, πόσο άγρια είναι, βλέπετε. Καμία σχέση με τη Χαλκίδα. Εντάξει, ο ήλιος πάει, είναι ωραία, αλλά φυσάει. Έχει πολύ αέρα. Ναι, Βασιλάκι μου. Ναι, αγόρι μου. Αυτά, πάμε να βρούμε μια ταβέρνα, να κάτσουμε να φάμε κάτι. Έτσι ήρεμα τα πράγματα. Εδώ πολύ ήρεμα, καθόλου κόσμο. Ψυχή δεν έχει. Μάλλον όλοι φύγανε Χαλκίδα, όλοι εκεί είναι. Ωραία είναι, εδώ πιο ωραία, μου αρέσει περισσότερα. Εκεί έχει πάρα πολύ κόσμο. Φύγαμε από την Αθήνα και καλά να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι. Και γινόταν χαμός. Yeah.
ψωμάκι. Με τζατζίκι. Τι μας δείχνει η γιαγιά εδώ? Η γιαγιά σηκώνει τις πατάτες. Περιμένουμε το κρέας να έρθει, η γιαγιά σηκώνει τις πατάτες. Εδώ έχουμε κεμπά. Πάει. Από εκεί είναι σηκωτάκι, μοσχαρίσια. Εγώ περιμένω, θα πάω μια μπριζόλα μοσχαρίσια. Εδώ είναι το αγοράκι μου, ναι. Αγόρι μου. Στο σπίτι, έχει περάσει ήδη αρκετή ώρα από τότε που έχουμε γυρίσει, ξεκουραστήκαμε κιόλας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ξάπλωσα λίγο και κοιμήθηκα, κάνα μισά ώρα με πήρε ο ύπνος. Αυτά τα παιδιά ήταν στο σαλόνι, ξεκουραζόντουσαν και αυτά. Τώρα θα κάτσουμε να τραβήξουμε το βίντεο, το κανάλι της Τόνης, γιατί τελικά δεν το τραβήξαμε χτες. Ένα challenge που θέλουμε, μετά θα πάω να φτιάξω το φαγητό, να μαγειρέψω για αύριο, που θα πάμε αύριο για πικνίκ, να έχω βγάλει την κατάψυξη τώρα τα ακτοποντάκια, να τα μαγειρέψω και ό,τι άλλο θα δούμε να ετοιμάσουμε, όλα να είναι έτοιμα από σήμερα. Και τώρα έχω φτιάξει ένα τσαγάκι να πιω. Οπα, το έχω το τσαγάκι μου. Ωραίο. Έχει και κρύο κάπως, δεν ξέρω. Ανάψουμε το air condition να ζεστάφουμε. Και αυτά προς το παρόν, μετά θα σας πάρω μαζί μου να δω μήπως όταν θα μαγειρέψω, όταν θα τριβήξουμε το βίντεο, θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Αυτά. Λοιπόν, τώρα ετοιμαστήκαμε να τραβήξουμε επιτέλους το challenge για το κανάλι της Τόνιας. Εδώ είναι και ο Βασιλάκης μαζί. Γεια σου Τόνια. Έτοιμη? Ναι. Θα περάσετε καλά? Ναι. Ναι, ελπίζουμε. Τι γίνεται? Το σίγουρο ότι μην σπάσει το τραπέζι. Γιατί να σπάσει το τραπέζι, παιδί μου? Διάφορο, είναι διάφορο από το γυαλί.
Εντάξει, δεν σπάει αυτό, είναι γερό έλι. Λοιπόν, πάμε εμείς να τραβήξουμε το βίντεο. Και εσείς παρακολουθήστε αυτό το βίντεο και μετά θα περάσετε στο κανάλι της Τόνιας όταν θα βγει το challenge να το δείτε. Θα είναι φοβερό. Θα έχει και vlog, Τόνια. Θα τραβάω τώρα. Τώρα τραβάει Τόνια vlog. Για κοιτάξτε εδώ. Πάμε, Τόνια. Ναι, μην κάνουμε μόνο φασαρία. Αου! Δεν κάνουμε φασαρία. Για δείξε μας πώς τραβάς το vlog. Γεια σας, παιδιά. Αυτό τώρα, σταματήστε. Κοροϊδεύουμε μία την άλλη. Στραβίτσου και εσένα, Ναι. Τώρα ήρθαμε σπίτι, ξεκουραστήκαμε ήδη, έχει περάσει αρκετή ώρα και καθίσαμε με τον Βασίλη. Βασίλη, γεια. Να τραβήξουμε. Εδώ μόλις τελειώσαμε το vlog, μας πήρε πάρα πολύ ώρα, καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Σταμάτα, παιδί μου. Εδώ ο Βασιλάκης τρώει. Τρώει ο Βασιλάκης. Λοιπόν, εδώ θα σας χαιρετήσω, γιατί εντάξει, είναι αργά, είναι, τι ώρα είναι, πρέπει να είναι 10 ώρα τώρα. Θα τελειώσει εδώ στο σημερινό βλογάκι. Θα σας χαιρετήσω, θα σας πω γεια σας και θα τα πούμε αύριο στο επόμενο vlog. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!